Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο πολύ και ζεστάνατε αυτή την κρύα βραδιά αυτό το χώρο εδώ, που μέσα στο χώρο αυτό αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε φωτογραφίες με τόση ανθρωπιά, φωτογραφίες που πολλές φορές μας ξεπερνούν και εμάς τους ίδιους. Όταν πριν από ένα χρόνο περίπου ξεκίνησε αυτή η ιστορία, κανείς δεν φανταζόταν όλα αυτά που έγιναν. Και φανταστείτε πώς ήταν τα πράγματα στην αρχή, όταν μόνον ένας μουτάφης έτρεχε και μετά το πήραμε και οι υπόλοιποι χαπάρι και τρέξαμε και βγάλαμε φωτογραφίες και με αυτές τις φωτογραφίες έγινε το πρόβλημα γνωστό, φανερώθηκε και ήρθαν όλοι αυτοί από άλλα μέρη του κόσμου για να ενισχύσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ντόπιους που βοηθούσαν, και να πούμε τώρα σήμερα ότι κάπως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Και βέβαια λίγο καλύτερα, όχι πολύ καλύτερα, γιατί νομίζω ότι θα ησυχάσουμε αν καταφέρουμε κάποια στιγμή να μην πνίγονται άνθρωποι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Αν κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους αυτούς τους μεγάλους, να μην χάνονται ανθρώπινες ψυχές. Είναι το θέμα πολλές φορές μας ξεπέρασε με αυτή την έκθεση. Αλλιώς είναι να το βλέπεις τώρα και αλλιώς είναι να το ζεις εκείνη τη στιγμή. Πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, παρατάς τη μηχανή σου και τρέχεις να βοηθήσεις. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις τα μάτια των παιδιών, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον ηλικιωμένο άνθρωπο που γονατίζει και σκύβει και φυλάει το χώμα, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τη μάνα που σφίγγει το μωρό της. Για αυτήν, ακριβώς εκείνη την ώρα, στο πέρασμα, είναι ότι τα κατάφερε. Πιστεύει ότι όλα θα είναι καλύτερα για αυτήν. Αγνοεί βέβαια ότι υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος. Θέλει να πιστεύει ότι ξέφυγε, ότι σώθηκε. Δεν ξέρω, πολλές φορές εγώ προσωπικά δένομαι βλέποντας και ξαναβλέποντας τις εικόνες στον υπολογιστή μου, επειδή θυμάμαι τη σκηνή εκείνη την ώρα που γινόταν. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, λέω, άρα για αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα, αυτή η μάνα, αυτό το παιδί τα κατάφερε. Μια μικρή συμβολή είναι αυτή της φωτογραφικής εταιρείας. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Ελπίζουμε οι εικόνες μας να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος καλλιτέχνης που είναι ανάμεσά μας μου είπε πριν από λίγο ότι θέλει να ενσωματώσει, και αυτό το ανακοινώνω και στα μέλη της ΦΕΜ που το ακούνε τώρα, θέλει να ενσωματώσει αυτή εδώ την έκθεση σε ένα μεγάλο σοου που θα γίνει στην Αθήνα, και θέλει φωτογραφίες σαν και αυτές να βρεθούν ανάμεσα στην δική του έκθεση που θα γίνει το Μάιο. Αυτό δείχνει ότι τον συγκίνησαν και εκείνον οι φωτογραφίες, και γι' αυτό τον ευχαριστούμε πολύ. Τον είπα να έρθει εδώ δίπλα μου, αλλά είναι πολύ ντροπαλός, λέει, για να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ. Το όνομα YY. Ναι, είναι ο κύριος YY που είναι μεταξύ μας και ο οποίος μου είπε αυτή να πω. Ευχαριστώ.
Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Οι φωτογραφίες λένε περισσότερα λόγια. Εγώ ό,τι και να πω δεν θα το πω καλά. Σας εύχομαι καλή χρονιά και κυρίως εύχομαι αυτός ο παραλογισμός που γίνεται σε αυτόν τον κόσμο αυτή τη στιγμή να σταματήσει. Σας ευχαριστώ. Thank you for coming here. Most of you must be volunteers or people who are working here on the island. Here you can see a work that is done by members of the Photo Club of Mytilini and other photographers that came to the island to take pictures of the refugees crisis. Most of them, as you understand, were taken last year, where they were. That there was a big flow of refugees on the island. We hope that with our work we try to solve the problem and try to make people care about the refugees issue and help these people that they have crossed so many miles to come here and their journey to Europe is continued. For each of us, it's not easy to take pictures under these circumstances that we understand that we have to deal with humans, that they are in great pain, in sometimes with problems of facing their life when they are coming to the coast of Lesbos. Mr. Weiwei is here, and we'd like Stratis Tsoulenis, who is the president of the club, we'd like to thank also him for his kind words about our exhibition, and he said that he could use some of the pictures at the show that he will have in Athens next May. So for us, we hope that this situation will end soon, and I can tell that we will not have to take pictures like that again in the future. Thank you. For me to come to this exhibition is very heavy, and we see the photographers and residents take the refugees, which is such a human tragedy to come to this island with generosity and with the eye of humanistic concern. And I think the exhibition is very, very successful, and which tells the story and shows the passion and the concerns of the photographers. And this is a photo of our time. So I think it's very important. And actually, before this, I was planning an exhibition in Athens, in a museum. So I talked to the director. I said, if I do a museum exhibition, I would like to have a part of it to give to the local artists, photographers, to show their photos before I see the show. Then today I learned there's an exhibition. I was very happy, and something just come like magic. So I talked to the chairman here,
he said, yes, we can collaborate in that. So I think this photo should be seen by much broader audience, should show in Europe, should show in different places. So maybe I also can bring it to Germany, to Berlin. So I think this is not only photography art, but rather showing humanity, human crisis, and art and politics all mixed. I think it's very strong. Thank you. Πάμε. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Κάτσε κορίτσι μου. Thank you.